Εικόνε παραμυθιού που συντροφεύουν μνήμε για του μεγαλύτερου από τα καλοκαιρινά παιχνίδια στην άμμο, αντικρίζει ο επισκέπτη τη παραλία στην Αμουδάρα Ηρακλείου, όπου πλέον κυριαρχούν εντυπωσιακά γλυπτά από άμμο που φιλοτέχνησαν τρει καταξιωμένοι γλύπτε από την Ελλάδα και την Ουκρανία. Σήμερα πραγματικά, μετά από δύο εβδομάδε περίπου προσπάθεια των γλυπτών, των καλλιτεχνών μάλλον, οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ, και τελείωσαν αυτό το υπέροχο θέαμα που έχουμε μπροστά μα. Το πρωτοποριακό φεστιβάλ γλυπτική στην άμμο που υιοθέτησε και διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτο ο Δήμο Μαλεβιζίου ολοκληρώθηκε σήμερα. Όμω οι εντυπωσιακέ δημιουργίε των καλλιτεχνών θα παραμείνουν στην παραλία τη Αμουδάρα όσο το επιτρέψουν οι καιρικέ συνθήκε. Κρίμα που δεν είναι, λέει, δεν θα είναι όλο το χρόνο. Εμεί το γνωρίζουμε αυτό. Είναι μια ειδική κατασκευή τα λεγόμενα γλυπτά τη άμμου. που τα είδα πρόσφατα σε δύο μεγάλα κανάλια των Αθηνών στην παραλία της Κόπα Καμπάνα που και εκεί γίνεται τώρα κατά σύμπτωση ένα τέτοιο φεστιβάλ και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Στόχος πάντως του Δήμου Μαλεβιζίου είναι το φεστιβάλ που κέντρισε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων να καθιερωθεί ως θεσμός και να αποτελέσει ένα μέσο ευρύτερης προβολής της περιοχής.